Πώς να χάσεις 10 κιλά ατόφιος πλαχνικού λίπους μέχρι τα Χριστούγεννα. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, το 24 πάει να τελειώσει και εσύ έχεις κολλήσει σε ένα φαύλο κύκλο που όλο λες ότι θα χάσεις κιλά και δεν χάνεις. Πάμε να ξεκινήσουμε τη ρουτίνα. Ξυπνάς το πρωί, κάνεις ντους με κρύο νερό. Τώρα είναι εποχή κρυολογήματος. Είναι εποχή που όλοι αρρωσταίνουν. Είναι εποχή που φοράμε τα φούτερ και μου λες σαρώ ότι πρέπει να κάνω με κρύο νερό. Ναι, αυτό σου λέω γιατί τώρα είναι η εποχή να κάνεις τη μετάβαση σε χειμερινός κολυμβητής. Μια και δεν έχεις μια πισίνα στο σπίτι σου. Μπορεί και να έχεις. Αλλά στην περίπτωση που δεν έχεις, τι θα κάνεις? Θα βάλεις το κρύο το νερό να πέσει από πάνω σου για να δυναμώσεις το ανασωπητικό σου και να ενεργοποιήσεις το μεταβολισμό σου και να εκρίνεις ντοπαμίνη στον οργανισμό σου με το που ξυπνήσεις με ένα φυσικό τρόπο και όχι με ένα χημικό τρόπο. Εντάξει, με χάπια και ιστορίες. Οπότε θα κάνεις ένα κρύο ντους. Μετά ήρθε η ώρα για το λιποδιαλυτικό ρόφημα. Τώρα, αυτό το ρόφημα θα μας ενυδατώσει, θα ρίξει τα επίπεδα ζαχάρου και θα μας βάλει στη φάση λιπόλυσης και λιποδιάλυσης ένα δευτερόλεπτο πιο γρήγορα. Παίρνουμε ένα ποτηράκι και βάζουμε μέσα 4 σταγόνες λεμόνι, μία πρέζα κανέλα, μία πρέζα κούρκουμα και λίγο αλατάκι. Εντάξει, το ανακατεύουμε και το κατεβάζουμε. Μετά, έχει περάσει περίπου μισή με μία ώρα από τη στιγμή που ξύπνησες, εκεί ήρθε η ώρα να πιούμε το καφέ μας στο σκέτο και αν αναρωτιέσαι σαρώ πότε θα φάω πρωινό, σου πω Το πρωινό αυτό που σε παχαίνει με το που ανοίγεις το μάτι σου, κάθεσαι και τρως, κακομαθαίνεις τον οργανισμό σου και αυτός είναι ο λόγος που μένεις χοντρός. Και καταλήγεις να τρως μπέργκερ και πίτσες και να μην κρατιέσαι και να τρως παγωτά το βράδυ. Δεν είναι το παγωτό που έφαγες, είναι τι σε οδήγησε να φας το παγωτό. Και αυτό που σε οδήγησε να φας το παγωτό είναι η ζάχαρη που βάλεις στο καφέ το πρωί και οτιδήποτε άλλο έχεις φάει το πρωί το οποίο έχει μια σταγόνα ζάχαρης ή θερμίδας. Οπότε δεν πρέπει να φάμε πρωινό με τίποτα. Επίσης, όταν δεν τρως πρωινό, το σώμα σου μπαίνει στη φάση νηστεία και αφαγείας που εκεί είναι που εκρήγνονται διάφορες ορμόνες και μπουστάρεται ο μεταβολισμός δραματικά μέσω της αυτοφαγίας, μέσω της αυξητικής ορμόνης και μέσω διάφορων διεργασιών που γίνεται μέσα στον οργανισμό σου. Έτσι ζούσαμε από την προϊστορία μέχρι και σήμερα και έτσι πρέπει να συνεχίσουμε να ζούμε. Αν θες να μάθεις περισσότερα γι' αυτό, πάτα το link από κάτω για να δεις περισσότερα για τη διαλυματική νηστεία και πώς ακριβώς δουλεύει στον οργανισμό σου. 100% δωρεάν, θα σου το εξηγήσω, πάτησε το και έλα να μου πεις μετά. Οπότε, κάνουμε διαλυματική. Πίνουμε το λιποδιαλυτικό ρεύμα, κάνουμε το κρύο ντους, ήρθε η ώρα για το καφέ το σκέτο που σκοτώνει την πείνα. Οπότε μπορεί να πεινάς. Λογικό είναι, εάν έχεις συνηθίσει όλη τη ζωή να τρως πρωινό και τώρα ήρθε η ώρα να μην φας πρωινό, θα πεινάσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση. Με το καφέ το σκέτο θα σωθείς. Πίνεις καφέ σκέτο, εξαφανίζεται η πείνα. Κάθε φορά που πεινάς, ένα καφέ σκέτο λοιπόν. Ωραία. Μέχρι να έρθει η ώρα να φας το πρώτο σου γεύμα. Τώρα δεν μπορείς να πας να φας μια καρμπονάρα έτσι με το καλημέρα. Πρέπει να γίνει μια σωστή μετάβαση από τη φάση νηστείας στη φάση σύτησης. Γιατί αν δεν γίνει σωστή μετάβαση, θα έχουμε τρακάρισμα. Πώς όταν οδηγάς γρήγορα, πατήσεις γρήγορο φρένο, φεύγει το αμάξι εκτός πορείας, έτσι και ο οργανισμός. Αν φας το πρώτο σου γεύμα, μια καρμπονάρα με το καλημέρα, τελείωσε, έχει φύγει ο μεταβολισμός σου για τα σκουπίδια και θα πεινάς και θα χαζέψεις και θα γλαρώσεις και μετά θα πεινάς κάθε 3 ώρες. Δεν είναι κάτι που θέλουμε. Οπότε, πώς το διαχειριζόμαστε αυτό? Θέλουμε μια γέφυρα μεταξύ ώρας νηστείας και ώρας σύτησης που είναι το μυλόξιδο. 10 λεπτά πριν το πρώτο γεύμα, βιολογικό μυλόξιδο, το κατεβάζουμε, ένα σφινάκι να πάνε κάτω τα φαρμάκια και μετά ήρθε η ώρα για το πρώτο μας γεύμα. Το οποίο καλό είναι να είναι σαλάτα πρωτεΐνη χωρίς υδατάνθρακα. Οπότε έχουμε σαλάτα, φυλλώδη λαχανικά και κάποια μορφή πρωτεΐνης, κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, γιαούρτι 2%. Ένα από αυτές τις επιλογές. Τρως σαν πρώτο γεύμα 10 λεπτά μετά το μυλόξιδο και αυτό είναι το πρώτο γεύμα. Προχωράς, συνεχίζεις τη μέρα σου. Μετά ήρθε η ώρα για το snack. Τώρα, στο snack, αυτό που θα κάνεις είναι να φας ένα φουρτάκι, ένα μιλαράκι ή ένα γιαουρτάκι 2%. Και ξεμπερδέψαμε και με αυτό. Και μετά ήρθε η ώρα για το βραδινό. Στο βραδινό, λοιπόν, μπορούμε να είμαστε λίγο πιο ελεύθεροι, να φάμε και λίγο πιο βρώμικα. Εντάξει, γιατί τι έχει κάνει το σώμα μας και η λίπος, ρε παιδί μου, 24 ώρες τώρα. Οπότε έχουμε και μια παραπάνω ελευθερία και έχουμε μαζέψει ένα σωρό θερμίδες για να φάμε για το βράδυ. Οπότε ήρθε η ώρα για το βράδυ. Τι μπορούμε να φάμε? Μπορούμε να φάμε ένα από τις εκατοντάδες συνταγές που έχω στο Instagram. Ακολούθησε με και εκεί πέρα αν δεν με ακολουθείς. Και ένα παράδειγμα είναι το σπιτικό πιτόγυρο. Δεν μπορούμε να φάμε 2 σπιτικά πιτόγυρα, 2 wraps τορτίγιας για παράδειγμα. Μπορούμε να φάμε διάφορα τέτοια πράγματα, 5 νόστιμα που καίνε λίπος και συνολικά έχουν έτσι 600, 700, 800 θερμίδες τη χειρότερη. Και μαζί με το μεσημεριανό πάμε κάπου στις 1200, άντε 1500 και με το snack και εκεί το κόβουμε. Οπότε τρώμε πολύ λίγο και με πάρα πολύ μέσω διαλυματικής και είναι αυτός ο συνδυασμός ο οποίος θα σε κάνει να χάσεις κυριολεκτικά όλο το λίπος από την κοιλιά και το πεισματάρικο πάρα πολύ γρήγορα. 5 κιλά το Νοέμβρη, 5 κιλά το Δεκέμβρη, να σκάσεις τζόβενος στο τραπέζι των Χριστουγέννων. Οπότε αυτή είναι η μεθοδολογία, αυτή είναι η διαδικασία. Για να μάθεις περισσότερα, πάτησε το link από κάτω και έχω ένα δωρεάν 100% σεμινάριο που θα σε βοηθήσει ακριβώς να κάνεις αυτό το πράγμα. Και για περισσότερα, ακολούθησε με στο Instagram. Αυτά για την ώρα. Θα πούμε την επόμενη φορά με το καλό. Peace out.